Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 5η, 16 Νοεμβρίου του 2023. Πριν ξεκινήσουμε τα θέματά μας, να σας πω, κάποιοι φίλοι το ζήτησαν με σχόλιά τους στο κανάλι, όταν αναφέρθηκα στο βιβλίο που αναφέρει με ντοκουμέντα την προέλευση, την εθνική-εθνοτική προέλευση των Τουρκοκυπρίων. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Λάμπρου, το βιβλίο. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Λάμπρου, η καταγωγή των Τουρκοκυπρίων και το φαινόμενο του λινοβαμβακισμού στην Κύπρο, του κρυπτοχριστιανισμού. Οι Κύπριοι ονόμαζαν τους εξισλαμιστέντες Κυπρίους, τους ονόμαζαν λινοπάμπακους. Γιατί υπήρχε ένα ύφασμα που ήταν από κάτω βαμβάκι και από πάνω λινό. Ένα ύφασμα. Και τους ονόμαζαν έτσι γιατί από πάνω φαινόταν ότι είναι μουσουλμάνοι και από κάτω ότι είναι χριστιανοί. Ότι ήταν κρυπτοχριστιανοί και σταδιακά προϊόντος του χρόνου έγιναν μουσουλμάνοι. Λοιπόν, προλογίζουν Σαράντος Καργάκος και Χρήστος Ιακώβου. Ο Σαράντος Καργάκος είναι αείμνηστος φιλόλογος, ιστορικός και συγγραφέας, μεγάλη μορφή των ελληνικών γραμμάτων. Ο Χρήστος Ιακώβου είναι διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών. Είναι του μοναδικού, νομίζω, της μοναδικής δεξαμενής σκέψης ανεξάρτητης που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Τώρα, όσον αφορά το βιβλίο, έχει προσωπική τέτοια φυσικά αφιέρωση στον ομιλούντα και έχει πίσω τα ντοκουμέντα. Τώρα δεν υπάρχει, δεν μπορούμε. Έχει ντοκουμέντα οθωμανικά πίσω που αποδεικνύουν αυτό που λέει στο κύριο μέρος του βιβλίου, στο πρώτο μέρος του βιβλίου. Ντοκουμέντα, 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 ντοκουμέντα. Λοιπόν, αυτό είναι, το βιβλίο εκδόθηκε το 2021, προσπάθησα και εγώ να βοηθήσω με κάποια στοιχεία που είχα. Δεν ξέρω να πωλείτε. Αν θέλετε κάποιοι να παραγγείλετε στο βιβλιοπωλείο μας 210-33-16-036, ή με email, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@infognomon.gr, να παραγγείλετε, να φέρουμε από την Κύπρο κάμια δεκαριά να σας τα στείλουμε, να περάσετε να τα πάρετε. Δεν πουλείτε το βιβλίο εξ όσων γνωρίζετε, ήταν μια προσωπική, το προσωπικό στοίχημα του Κωνσταντίνου Λάμπρου, δάσκαλος είναι ο άνθρωπος, ήθελε να βγάλει αυτό το βιβλίο, δούλεψε πολλά χρόνια τεκμηριωμένο με τις υποσημειώσεις του, επιστημονικό βιβλίο, έτσι. Λοιπόν, αυτά για τους Τουρκοκύπριους, αυτό φοβήθηκαν οι Άγγλοι και έκαναν όλα όσα έκαναν στις πλάτες της Κύπρου και τα κάνουν και μέχρι σήμερα. Αυτό η μία, μια που κάναμε τις αναφορές, η δεύτερη αναφορά είναι ότι βγήκε το δεύτερο βιβλίο του Σταύρου. Το πρώτο, όπως θυμάστε, είναι το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο. Μεγάλο βιβλίο, είναι η διδακτορική του διατριβή που αποδεικνύει ότι η πολιτική του κατευνασμού στις κρίσεις 1976, 1987 και 1996 τις εξετάζει ενδελεχώς. Βοήθησα και εγώ, γιατί το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι με τα τουρκικά αρχεία. Δεν υπήρχαν αρκετοί τουρκομαθείς. Εμείς μπήκαμε στα αρχεία, βρήκα και εγώ με τους δικούς μου τρόπους τα πρακτικά της τουρκικής βουλής, τι συζητήθηκε σε όλες αυτές τις κρίσεις και έτσι έγινε αυτό το βιβλίο. Αλλά το θεωρητικό του υπόβαθρο βγήκε στο δεύτερο βιβλίο, που είναι η ώρα των λύκων. Ο κατευνασμός των Κεμάλ, Χίτλερ και Μουσολίνη από τους συμμάχους με εισαγωγικά. Και τους βλέπετε τη φωτογραφία και τους τρεις. Αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο του Σταύρου, επαναλαμβάνω, το οποίο εγώ δεν γνωρίζω αν υπάρχει στην Ελλάδα αντίστοιχη βιβλιογραφία, δεν είναι και το θέμα μου άλλωστε. Πάντως είναι δύσκολο, από ό,τι μου είπε ο Σταύρος που έψαχνε τις πηγές, προσεγγίζει τη θεωρία της πολιτικής του κατευνασμού ιστορικά σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και σε σχέση με τις τρεις περιπτώσεις, με τις περιπτώσεις των τριών ηγετών, όπου οι δυτικοί σύμμαχοί μας με εισαγωγικά ακολούθησαν πολιτική κατευνασμού και η πολιτική κατευνασμού οδήγησε σε καταστροφές, ανθρώπινες καταστροφές, και αναφέρομαι σε πολέμους. Και παρότι υπάρχουν τα ιστορικά προηγούμενα, επιμένει αυτή η χώρα εδώ την πολιτική του κατευνασμού, η οποία δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να φέρνει τον πόλεμο ή την υποχώρηση άνευ πολέμου πιο κοντά. Θα το δούμε στο τέλος αυτό.
Λοιπόν, αυτά τα εισαγωγικά. Η ώρα των λύκων λοιπόν. Εντάξει, δεν υποστέλουμε τη σημαία. Με επιστημονικό τρόπο και με υπευθυνότητα προσπαθούμε να αποδείξουμε αυτό που θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνο για τα εθνικά μας συμφέροντα. Πάμε τώρα. Γιάννης Ανδρονίκου από τη Λάρνακα της Κύπρου. Από τη Λάρνακα ποιος ήταν, ο Ζήνωνας ήταν από εκεί. Το Κίτιον. Τεράστια ιστορία. Λοιπόν, αγαπητέ Σάβα, παρακολουθώ σχεδόν λοιπόν στις εκπομπές σας μέσω YouTube. Έχω μία αναπορία. Ο Ερντογάν καθυβρίζει τη ΣΥΠΑ, το Ισραήλ και ειδικά τον Νετανιάχου και αποκαλεί τη Χαμάς απελευθερωτική οργάνωση. Κανένας εξ αυτών δεν του κουνά το δάχτυλο και να του υποδείξει ότι αν η Χαμάς είναι απελευθερωτική οργάνωση, πόσο μάλλον τότε και το ΠΚΚ είναι απελευθερωτική οργάνωση. Καμία σχέση. Η Χαμάς είναι ένα άλλο ζήτημα, το ΠΚΚ είναι εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα, άστα οργάνωση. Εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα απευθύνεται σε ένα λαό 40 εκατομμυρίων, είναι καθαρά ένα κίνημα με πολιτικά χαρακτηριστικά, με προεκτάσεις στην κοινωνία και αν και δεν υπάρχει ορατός δεσμός ή εμφανής δεσμός, η πολιτική πτέρυγα, που δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει τα κουρδικά κόμματα στην Τουρκία παίρνουν 6 και 7 εκατομμύρια ψήφους. Τι σχέση έχουν το ένα με το άλλο? Η Χαμάς είναι ένα καθοδηγούμενο πράγμα, είτε από το Ιράν, είτε από την Τουρκία, είτε και από τις ιδεοληψίες, τις θρησκοληψίες, ενώ οι άλλοι έχουν ιδεολογία, είναι όπου άσκησαν διοίκηση, για παράδειγμα στη Συρία, αυτή η ιδεολογία δεν είναι το ΠΚΚ φυσικά, εκεί εφάρμοσαν δημοκρατία, όσοι λαοί για πρώτη φορά είναι σε αυτή τη διοίκηση ανέπνευσαν τον αέρα της ελευθερίας, της ισοπολιτείας, της ισονομίας, της ισοτιμίας σε όλους τους τομείς, άντρες, γυναίκες, αλόφιλοι, αλόθρησκοι, όλοι το ίδιο συμμετέχουν. Αυτό είναι, τι σχέση έχει? Και παρόλα αυτά θα δούμε παρακάτω, φοβούνται τώρα. Ο άλλος τους βρίζει, τους φτύνει και φοβούνται να το πούνε. Εσύ μιλάς που απελευθερωτικό κίνημα είναι το ΠΚΚ, γιατί δεν το λένε? Γιατί δεν το λένε στο Ισραήλ? Γιατί υπάρχει αυτό που έχω πει. Φοβούνται να μην διαρρήξουν εντελώς τους δεσμούς τους. Εκατοντάδες πλοία από την Τουρκία, σήμερα που μιλάμε, εν μέσω πολέμου, από τα λιμάνια των Αδάνων, της Μερσίνας, του Τάσουζου, έχουν φύγει και τη Σμύρνης ακόμα και πηγαίνουν στα λιμάνια της Χάιβας και της Ασδότ στο Ισραήλ και μεταφέρουν πράγματα. Ποια ρήξη δουλευόμαστε τώρα? Οπότε και λέει και ακόμα περισσότερο, γιατί δεν προχωρούν επίσημα ή και υπογείως να αναγνωρίζουν το ΠΚΚ? Μακάρι να το κάνουν. Μακάρι να το κάνουν, γιατί έκαναν και τα εγκλήματα στο παρελθόν εις βάρος αυτής της οργάνωσης, αυτού του κινήματος. Και το Ισραήλ το έκανε και η Μοσάν το έκανε και ξέρουν τι εννοώ. Και ξέρουν τι εννοώ. Με τον σημερινό δήμιό τους συνεργάστηκαν για να έρθει τώρα ο Ερντογάν να αμφισβητεί ακόμα και την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ. Λοιπόν, σας εύχομαι δύναμη στο αξιόλογο έργο σας μετά τιμής Γιάννης Ανδρονίκου, Λάρνακα, Κύπρος. Λοιπόν, πάμε τώρα, το μάθαμε, πρέπει να το κόψουμε. Έχει δίκιο ο φίλος μου ο Γιάννης που λέει, λοιπόν, εντάξει, το πολύ το λοιπόν, κατά το πολύ το κύριε, λέει, σου το βαριέται και ο παπάς. Γιάννη, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα το, πάλι στο πρώτο θέμα είμαστε. Χθες απελευθερώθηκε ο Γιούν Σαμάστ. Ο Γιούν Σαμάστ, ένα παιδί, ήταν παιδί το 2007, από την Τραπεζούντα, από το πελιτλί της Τραπεζούντας, μια συνοικία της Τραπεζούντας, όπου εκεί το βαθύ κράτος με τις μυστικές υπηρεσίες του έβαλαν στα αυτιά να πας να σκοτώσεις τον Χραν Ντίνγκ. Ένας Αρμένιος είναι, εχθρός της πατρίδας, εχθρός του τουρκισμού, νέο παιδί τότε, αυτός ήταν 18-19 χρονών νομίζω. Του δώσαν όπλο, του δώσαν λεφτά, του έδωσαν τις λεπτομέρειες για τις κινήσεις που κάνει ο Χραν Ντίνγκ
Πήγε αυτό το παιδί εκεί, έμεινε 2-3 μέρες εδώ και εκεί, ήταν υπό συνεχή παρακολούθηση για να ξέρουν τι γίνεται και αν θα το κάνει τελικά αυτό που του είπε στο αυτή, αυτός που το στρατολόγησε στην τραπεζούντα. Δεν είναι τυχαίο που το έκαναν εκεί. Εκεί το ξανάκαναν με τον πατέρα Σαντόρο, τον καθολικό ιερέα της Παναγίας της Τραπεζούντας. Μέσα στην πόλη υπάρχει μια καθολική εκκλησία, υπάρχει ακόμα νομίζω. Και εκεί αυτός, επειδή εκεί κατέφευγαν οι χριστιανοί της Τραπεζούντας ελήψη ορθόδοξης, οι παλιοί χριστιανοί, πήγαιναν εκεί κάποιοι άνθρωποι. Έχουμε πολλές ιστορίες με αυτό. Αυτή λοιπόν ήταν ενοχλημένη ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να κλείσει την πόρτα της εκκλησίας. Τι να κάνει, παπάς είναι. Η εκκλησία είναι ανοιχτή. Και νόμιζαν ότι κάνει ανατρεπτικό έργο με βάση τα τουρκικά δεδομένα. Έβαλαν πάλι εκεί έναν άνθρωπο και το σκότωσε. Πάλι αυτοί οι ίδιοι. Έβαλαν λοιπόν, πήγε αυτό το παιδί στην Τραπεζούντα, στην Κωνσταντινούπολη, ακολούθησε τις οδηγίες τους. Από ό,τι κάθισα ξαναείδα την υπόθεση, γιατί τον απέλησαν χθες και υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις στην Τουρκία και διεθνώς, ενώ από τους κύκλους των Αρμένιων, των Κούρδων, των Δημοκρατών. Και είδα τότε, είπε, απολογούμενος είπε ότι πήγα, λέει, έμεινα 2-3 μέρες στους δρόμους, όσα λεφτά είχε δεν ξέρω τα ξόδεψε, τον παρακολούθησα, τον πλησίασα, τον χτύπησα, λέει, και τελειώσαμε. Αυτό ήταν όλο. Τον συνέλαβαν, αυτός επιστρέφοντας στην Τραπεζούντα, τον συνέλαβαν στη Σαμσούντα, βγήκαν φωτογραφία δίπλα του οι στρατοχωροφύλακες, τον έβαλαν να κρατάει την τουρκική σημαία. Αυτά δεν μπορεί να τα πιστέψει κάποιος κανονικός πολίτης μιας κανονικής χώρας. Τον έβαλαν να κρατάει την τουρκική σημαία, δεξιά και αριστερά οι στρατοχωροφύλακες, τον ηρωοποίησαν δηλαδή. Είδα και κάποια βίντεο που είναι κάποια από αυτό το συνάφι που τον λένε «Μην είναι όρθιος, μην ανησυχήσεις, είσαι ήρωας» και κάτι τέτοια. Μπήκε στη φυλακή, τώρα δεν ξέρω τι σόι φυλακή έκανε, από το 2007 και χθες απολύθηκε. Ελεύθερος πλέον. Εντάξει, του κατέστρεψαν τη ζωή του παιδιού, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι σύνηθες στην Τουρκία. Διαβάζω τουρκικά άρθρα. Ο Οσμάν Καβαλά, ένας άνθρωπος που πάλευε για τη δημοκρατία, που δεν έπιασε ποτέ στη ζωή του όπλο. Αυτός ο άνθρωπος είναι ακόμα φυλακή και θα καθίσει μάλλον σε όλη του τη ζωή, και ο δολοφόνος του κράτους έξω. Ωραίο. Αυτόν θα υποδεχθεί αύριο ο Μητσοτάκης. Να, αυτά τα κουμάσια θα τα υποδεχθεί, θα πιάσει και τα χέρια και δεν ξέρω, θα φοράει γάντια ο Μητσοτάκης. Πιάσει τα χέρια του Ερντογάν και του... Τώρα, γιατί το σκότωσαν το Χράντινγκ? Ποιος ήταν ο Χράντινγκ? Ο Χράντινγκ, ένας από τους λίγους Αρμένιους που διασώθηκαν στη Μαλάτια, γεννήθηκε στη Μαλάτια το 1954, ήταν δημοσιογράφος στην αρμενική εφημερίδα Άγκος, που βγαίνει στην Κωνσταντινούπολη, στα τουρκικά την έπαιρνα την εφημερίδα. Αυτός λοιπόν, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής του έρευνας, διαπίστωσε ότι η κόρη του Μουσταφά Κεμάλ, θετή κόρη γιατί αυτός δεν έκανε ποτέ παιδιά, άλλο κεφάλαιο αυτό, η κόρη του Μουσταφά Κεμάλ, ότι ήταν Αρμένισσα. Το απέδειξε. Τώρα είδα πάλι σήμερα για να μπορέσω να μιλήσω, ξαναδιάβασα την ιστορία και διάβασα άρθρα. Υπάρχουν, ζουν οι συγγενείς της, οι επιβιώσαντες της γενοκτονίας, οι απόγονοι δηλαδή, ζουν. Είναι δηλαδή, έχει όνομα, επώνυμα κτλ. Αυτή την πήρε νομίζω σε 10-11 ετών, την πήρε, τη βρήκε σε ορφανοτροφείο, αφού είχαν σκοτώσει τους γονείς τους, μετά έπαιρναν και τα παιδιά τους, έκαναν και φιλανθρωπία. Τι νομίζετε? Αφού είναι ορφανά τα παιδιά, ας τα πάρουμε. Έτοιμα παιδιά, τα εκτούρκησαν, ήταν, την ονόμασε Σαμπιχά Γκιοκτσέν και την έκανε, την κόρη του, την έκανε αεροπόρο, στρατιωτική αεροπόρο, και συμμετείχε στην επιχείρηση, η Σαμπιχά Γκιοκτσέν, στην επιχείρηση Τούντζελη, στον Τερσίμ, εκεί που δολοφόνησαν τους Κούρδους, που το είπαμε χθες. Και επειδή αποκάλυψε αυτό, γιατί
διότι γύρω από τη Σαμπιχά Γιοξέντη δώσαν και το όνομα του τρίτου αεροδρομίου τη Κωνσταντινούπολη. Τώρα είναι το δεύτερο, γιατί το άλλο το Ατατούρκ το έκλεισαν. Τώρα έχουν το ένα που είναι στην Ευρωπαϊκή Ακτή, το άλλο που είναι στην Ασιατική. Το Σαμπιχά Γιοξέν δόθηκε στο όνομα της κόρης του Μουσταφά Κεμάλ, που ήταν η πρώτη αεροπόρος κτλ. Έκαναν ένα εθνικό μύθο γύρω από την Σαμπιχά Γιοξέν, γυναίκα, η πρώτη γυναίκα αεροπόρος, και ξαφνικά αυτός ο μύθος καταραίει όταν αποδεικνύεται ότι είναι Αρμένισσα. Αυτό δεν του το συγχώρησαν, γι' αυτό τον σκότωσαν. Γι' αυτό τον σκότωσαν, τον άνθρωπο. Και φυσικά το κράτος επιβράβευσε. Αυτός εδώ τώρα όπου πάει ο Γουν Σαμάστ, είναι προδιαγεγραμμένη η πορεία του, θα είναι ένας ήρωας, θα τον φοβούνται όλοι, θα τον τιμούν όλοι, και μεταβεβαιότητος, για να πάμε εκεί που πρέπει, θα είναι ένας από τους αρχηγούς της μαφίας στην Τραπεζούντα. Μεταβεβαιότητος, λόγω του κύρους που απέκτησε, λόγω των αποδεδειγμένων σχέσεών του με το βαθύ κράτος, ποιος θα τον πειράξει αυτόν? Κορυφαίος, και θα γίνει ο αρχηγός της μαφίας. Τα έχουμε δει αυτά. Τώρα, πάλι με τη Μαλάτια. Στη Μαλάτια γεννήθηκε ο Αχμέτ Καγιά. Όταν πήγα στην Τουρκία, ξέρετε, είχα το 1992, Φλεβάρι, μέρες Φλεβάρι, πήρα μια τηλεόραση μεγάλη, ωραία, για να μπορώ να παρακολουθώ εκεί πέρα, να βελτιώσω και τα τουρκικά. Θυμάμαι τότε είχαν ένα μουσικό κανάλι, το Kral TV, και έπαιζε σχεδόν κάθε μέρα τα βίντεο κλιπ του Αχμέτ Καγιά. Εξαιρετικά δημοφιλής στην Τουρκία, παρότι Κούρδος, Αλεβίτης και αριστερός. Δεν υπάρχει άλλη αμαρτία. Της εξάντλησε ο άνθρωπος. Κούρδος, αμαρτία, Αλεβίτης, μυαρό, και αριστερός, μυαρότατον. Για το 85% της Τουρκίας, 80%. Εκεί λοιπόν των Τούρκων. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν όντως ένας μεγάλος καλλιτέχνης, έπαιζε συνέχεια τα τραγούδια του. Μάλιστα υπήρχε ένα τραγούδι με εκπληκτικούς στίχους, και θα έλεγα στίχους επαναστατικούς, εννοώ για τους Κούρδους επαναστατικούς. Με το κλάμα και τα δάκρυά μας θα ξαναπρασινίσει η έρημος, θα ξαναπρασινίσουν τα βουνά. Ένα καταπληκτικό τραγούδι. Πάνω σε αρμενικό μουσικό μοτίβο γράφτηκε. Μαλάτια, Αρμένοι, Κούρδοι, Αλεβίτες, καταλαβαίνετε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν κάποια στιγμή, ενώ ήταν ένα εθνικό ίνδαλμα στο μουσικό στερεώμα, έκανε μια τέταρτη αμαρτία. Είχε τρεις είδη. Η τέταρτη αμαρτία ποια ήταν? Είπε, κάπου πήγα να το δώσω ένα βραβείο, και είπε, εγώ συγγνώμη λέει, αλλά είμαι Κούρδος και θέλω να τραγουδάω και στην κουρδική γλώσσα. Μετά από αυτό άρχισε μία επιχείρηση λιντσαρίσματος στα μέσα, σε όλα τα μέσα στην Τουρκία. Αυτό δεν μπορεί να το διανοηθεί κανείς. Όλοι, μιλώ για στην Τουρκία, οι εφημερίδες πουλούσαν τότε 7-8 εκατομμύρια τη μέρα, φύλλα. Όλα εναντίον του Αχμέτ Καγιά, στις τηλεοράσεις παντού. Ο άνθρωπος δικάστηκε, προσήθησε δικαστήριο, και κάποια στιγμή έφυγε, πήγε στο Παρίσι, και σαν σήμερα πέθανε στο Παρίσι από το κακό του άνθρωπος. Τον έθαψαν εκεί, και ακούστε πόσο άθλιοι είναι. Αφού τον σκότωσαν τον άνθρωπο, αφού τον, τότε αν δεχθείς την μήνη του τουρκικού κράτους, αυτός εξοντώνει. Τον σκότωσαν στην ουσία τον άνθρωπο. Μετά ο Ερντογάν, χωρίς ντροπή, ξέρετε τι είπε? Άλλε να τα φέρουμε τα κόκαλά του στην Τουρκία, να τον τιμήσουμε. Να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω για να Γιάννης, έτσι. Λοιπόν, αυτά για τα επαιτειακά και τα ιστορικά. Να πάμε σε ένα άρθρο που είδα σήμερα για την πολιτική του αλβανικού κράτους απέναντι στους Έλληνες της Βορείου Επίρου. Προσέξτε, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί ξέρω ότι με βλέπουν και αρκετοί Αλβανοί στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, τότε ήταν πρώτο, πριν από κάνα δεκαριά χρόνια,
είπα στο Χατζη Νικολάου ότι η άποψή μου είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει στη χειρότερη περίπτωση πολύ καλές σχέσεις με την Αλβανία και στην καλύτερη στρατηγική σχέση. Και κόντεψε να πέσει από την καρέκλα. Και μετά το πήγα παραπέρα στο Σαχίνι σε μία εκπομπή που ήμουν στο στούντιο, του είπα ότι η Ελλάδα πρέπει να, αφού δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα, η Ελλάδα θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο, δεν ξέρει κανείς τι γίνεται με την Ευρώπη, να δημιουργήσει μία συνομοσπονδία Ελλάδα, Ιταλία και Αλβανία, κρατήσουμε τα κράτη μας, τα εθνικά μας, αλλά να έχουμε και μια συνομοσπονδία και αν το πετύχουμε αυτό, θα έχουμε κυριαρχήσει στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο, δύο πανίσχυρες χώρες, Ιταλία και Ελλάδα, και η Αλβανία θα απολάμβανε τη συμμαχία, τη συνομοσπονδία με δύο ισχυρές χώρες, για να μην γίνεται του κλώτσου και του μπάτσου από τις μεγάλες χώρες, τη μία ο ένας, τη μία ο άλλος. Άρα δεν υπάρχει τίποτα αντιαλβανικό, αλλά εδώ μιλάει η ιστορία για την πολιτική του αλβανικού κράτους εναντίον των Ελλήνων. Είναι από τη Σφέβα το άρθρο. Στόχος των εκάστοτε αλβανικών κυβερνήσεων να αλλοιώσουν και να αφομοιώσουν κάθε τι που σχετίζεται με την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία. Να απαγορεύσουν τη μητρική της γλώσσα, να στερήσουν την πίστη, να απαλείψουν την εθνικότητα, να αλλάξουν τα ονόματα, να μειώσουν τον αριθμό των κατοίκων, να την αλλοιώσουν δημογραφικά μέχρι και τον αφανισμό της. Ας θυμηθούμε τη μεγάλη εκστρατεία και προπαγάνδα του βασιλιά Ζόγκου να απαγορεύσει τη μητρική μας γλώσσα στα σχολεία και να τα αλβανοποιήσει. Όλα τα κράτη τις ίδιες ιστορίες κάνουν. Μία τακτική που επαναλήφθηκε και στη μεταπολίτευση στην Αλβανία με την στέρηση του δικαιώματος να ανοίξουν ελληνικά σχολεία στις πόλεις των Αγίων Σαράντα, στο Δέλβινο και στο Αργυρόκαστρο που εντάσσονται στην ελληνική εθνική μειονότητα, στα χωριά με μεικτό πληθυσμό και όπου συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών βάσει του νόμου περί παιδείας. Ας θυμηθούμε την κατεδάφιση των εκκλησιών και μοναστηριών και την καταδίκη των πολιτών για τα θρησκευτικά τους συναισθήματα. Ας θυμηθούμε την εκστρατεία του δικτατορικού καθεστώτος τη δεκαετία του 70 για την αλλαγή των ονομάτων στις κοινότητές μας και τις λίστες με τα ηλυρικά ονόματα που θα δίνονταν στα νεογέννητα. Ας θυμηθούμε την απαλυφή της εθνικότητας από τα ληξιαρχία και την μη αναγνώριση ολόκληρων ελληνικών κοινοτήτων. Ας θυμηθούμε τον εξωστρακισμό της ελληνικής εθνικής μειονότητας, τη μετατροπή της σε γκέτο και της προσπάθειας αλλίωσης και αφομοίωσης του ελληνικού στοιχείου. Ας θυμηθούμε τις προσπάθειες της Ινστάτ όλα αυτά τα χρόνια να μην περιλαμβάνει στο ερωτηματολόγιο την εθνικότητα και το θρήσκευμα των πολιτών και στην τελευταία απογραφή που τελικά δόθηκε το πράσινο φως να μαγειρεύονται και να εφαρμόζονται 1002 μέθοδες για να μην υποθούν ώστε να μην καταγραφούν και να μην δηλώσουν ελεύθερα την εθνικότητα, τη γλώσσα και το θρήσκευμά τους οι πολίτες. Ας θυμηθούμε την εξαπόλυση βίας και τρομοκρατίας, μορφές αυτές εκφοβισμού για την εγκατάλειψη του χώρου. Όλα αυτά που υπήρχαν και υπάρχουν στην ατζέντα των εκάστοτε αλβανικών κυβερνήσεων, τα προωθεί και το παρακράτος, ο βαθύς εθνικισμός, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γραπτά και ηλεκτρονικά. Τη δεκαετία του 1990 χρηματοδοτείται και κυκλοφορεί το πολυσέδιλο βιβλίο «Οι τρεις μαύρες πέτρες στην Πρέβεζα» που εξυμνεί τη Μεγάλη Αλβανία, τα αλβανικά εδάφη μέχρι τον αμβρακικό κόλπο και πως όλα τα ονόματα πόλεων συνοικιών αγωνιστών στην Ελλάδα, ήρωες του Τροϊκού Πολέμου, είναι αλβανικής προελεύσεως. Αχιλλέα, σύμφωνα με το συγγραφέα του βιβλίου, προέρχεται από την ηλυρική Κεμπεσκέιτη, γρηγοροπόδαρος, ενώ η λέξη Οδυσσέας από την αρβανίτικη Ελάνε Μεντ τον άφησε ο νους. Τι έχουμε να ακούσουμε? Σήμερα, με την απογραφή του πληθυσμού που αναβλήθηκε μερικές φορές, κυκλοφόρησε και γίνεται παρουσίαση ακριβώς την περίοδο της απογραφής σε όλα τα αστικά κέντρα του Νότου, γίνεται παρουσίαση του βιβλίου «Η μάχη για το 20% του Γενικού Διευθυντή του Αρχείου του Αλβανικού Κράτους, ο οποίος με αδιάψευστα στοιχεία, σε εισαγωγικά, μας διατυμπανίζει πως βάσει της μελέτης του και υποστηριζόμενος από ιστορικούς και χαφιέδες που τον συνοδεύουν,
στο Δήμο της Χιμάρας μόνο το 2,6% είναι ελληνικής καταγωγής, ενώ στο Δήμο της Κονίσπολης το 7,4%. Πού τα προσκόμισε τα στοιχεία όταν τα χωριά της Χιμάρας οι αλβανικές κυβερνήσεις δεν τα αναγνωρίζουν ως μειονοτικά και το 1946 τους τράβηξαν την εθνικότητα? Πώς μπορούν να δηλώσουν ελεύθερα οι κάτοικοι των χωριών Μουρσί, Βρίνα, Σοπίκη και άλλων χωριών, όταν οι μυστικές υπηρεσίες, το παρακράτος, οι Αλβανοί εθνικιστές, δημοσιογράφοι φοβερίζουν με ποινές αν δηλώσουν την πραγματική τους εθνική ταυτότητα? Οι μυστικές υπηρεσίες πληρώνουν αδρά τόσο για το προπαγανδιστικό υλικό, όσο και για χαφιέδες που διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα. Άρα, εδώ υπάρχουν, ενώ η Ελλάδα απλώνει το χείρα φιλίας. Να σας θυμίσω, όσοι είστε από την Αλβανία, ότι όταν έπεσε το καθεστώς, με κάποια σαπιοκάραβα πήγαιναν οι Αλβανοί στην Ιταλία και οι Ιταλοί τους γύρναγαν πίσω. Η Ελλάδα άνοιξε τις πόρτες της, δεν λέω έγιναν και στραβά πράγματα από πλευράς των Ελλήνων, δούλεψαν οι άνθρωποι, σηκώθηκαν στα πόδια τους, έκαναν σπίτια, έκαναν περιουσίες, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν όντως υπάρχει μπέσα, αλβανική λέξη είναι, θα πρέπει να παραδεχθούν όλοι ότι η Ελλάδα, με τα λάθη που έγιναν, στην κοινωνία κυρίως, ότι η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα τότε στις πιο δύσκολες μέρες που άνοιξε την πόρτα στην Αλβανία. Στους Αλβανούς δεν είναι δυνατόν αυτό να το πληρώνουμε με μπαμπεσιά, δηλαδή να έχουμε πισόπλατα μαχαιρώματα στους Έλληνες της Βορείου Επίρου. Δεν έχει να βοηθεί τίποτα η Αλβανία. Να τους αναγνωρίσει, να αφήσει ελεύθερα όσοι είναι Έλληνες να είναι Έλληνες. Θα μπει στην, κάποια αργά ή γρήγορα θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα σύνορα δεν θα υπάρχουν στην ουσία. Θα βρουν την, πραγματικά την ελευθερία να εκφράζονται ελεύθερα. Δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Κανένας δεν θα πάρει ούτε ένα κομμάτι πέτρα από την Αλβανία να το κάνει ελληνικό. Άστος να είναι Έλληνες. Τι σας πειράζει? Δηλαδή, όπως διεκδικείτε εσείς να είναι Αλβανοί στο Κωσυβοπαίδιο και στα Σκόπια, σε άλλες χώρες, σε άλλα κράτη, γιατί δεν αναγνωρίζετε το ίδιο δικαίωμα και στους Έλληνες της Βορείου Επίρου? Εντάξει, να είμαστε δίκαιοι, είπαμε. Το δίκαιο και το σωστό να υπερασπιζόμαστε, ότι σε όποιο Θεό και να πιστεύουμε, ό,τι γλώσσα και να μιλάμε. Λοιπόν, πάμε. Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Ισραήλ, καταρχάς υπάρχει, είπαμε, τον πόλεμο στο πεδίο τον κερδίζει το Ισραήλ. Δεν γινόταν κι αλλιώς τώρα, αποκλεισμένοι από όλου, που θα πάνε. Αλλά τον πόλεμο στις εντυπώσεις τον χάνει, τον έχασε. Όσο και αν έχει ισχυρά μέσα μαζικής ενημέρωσης που επηρεάζει με διάφορους τρόπους, όσα λεφτά και να ρίξουν, όσο και αν έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με κυβερνήσεις και κόμματα κτλ. Ανά τον κόσμο, όταν αντιδρά η κοινωνία σε κάθε κράτος, εκ των πραγμάτων επηρεάζονται και οι κυβερνήσεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Ορίστε, χθες, θα το δούμε παρακάτω, τον πρωθυπουργό του Καναδά πήγε να φάει στο Βανκούβερ σε ένα εστιατόριο, τον περικύκλωσαν άνθρωποι και του λέγανε τι είναι αυτά που κάνεις με την Παλαιστίνη, γιατί κτλ. Πήγε η αστυνομία, τους διέλυσε. Όταν τα δέχεσαι αυτά σε κάθε βήμα που κάνεις, εκ των πραγμάτων παίρνεις αποστάσεις από αυτά που κάνει το Ισραήλ. Και τώρα κάνουν εργώδεις προσπάθειες με τους πρέσβεις, με καθηγητές πανεπιστημίου, με ανθρώπους που έχουν ειδικές σχέσεις, έτσι το λέμε τώρα, ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα, προσπαθούν να παρουσιάσουν τα πράγματα όπως θεωρούν ότι εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε την δήλωση του Προέδρου του Ισραήλ, ο οποίος λέει δεν μπορεί να αφήσει το Ισραήλ ένα κενό στη Γάζα και θα πρέπει να διατηρήσει εκεί μια ισχυρή παρουσία στο εγγύς μέλλον για να εμποδίσει την επανεμφάνιση της Χαμάς στον Παλαιστινιακό θύλακα, το είπε στους Financial Times. Καταλαβαίνετε, έτσι. Αν αποσυρθούμε, τότε ποιος θα αναλάβει? Δεν μπορούμε να αφήσουμε ένα κενό στη Γάζα. Πρέπει να σκεφτούμε τι θα είναι ο μηχανισμός. Διατυπώνονται πολλές ιδέες. Αλλά κανείς δεν θέλει να μετατραπεί αυτός ο τόπος η Γάζα και πάλι σε βάση τρομοκρατίας. Την περασμένη εβδομάδα στο ABC News ο Νετανιάχου είπε θα μείνουμε εκεί για μία όριστη περίοδο
Οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως απάντησαν ότι οι Παλαιστίνοι θα πρέπει να κυβερνήσουν τη Γάζα μόλις το Ισραήλ τελειώσει τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς. Ο Χέρτσογκ δήλωσε, ο πρόεδρος του Ισραήλ, στο Financial Times, ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ συζητά πολλές ιδέες για το πώς θα διοικείται η Γάζα, ότι μπορεί να είναι εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι γείτονές μας στην περιοχή, η Αίγυπτος κτλ., θα έχουν κάποια ανάμειξη στη διαμόρφωση της μεταπολεμικής τάξης. Πάντως, χθες Τετάρτη ο Μπάιντεν είπε ότι κατέστησε σαφές τον Νετανιάχου ότι μία λύση δύο κρατών είναι η μόνη απάντηση για τη διευθέτηση της σύγκρουσης Ισραήλ-Παλαιστίνης και πως η κατοχή της Γάζας θα είναι ένα μεγάλο σφάλμα. Τώρα, μπήκαν οι Ισραηλινοί στο Αλ-Σιφά στο νοσοκομείο, έψαξαν. Να πούμε εδώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως τα όπλα μαζικής καταστροφής του Σαντάμ, είπαν οι υπηρεσίες πληροφοριών μας είπαν ότι υπάρχει βάση της Χαμάς στο νοσοκομείο. Δεν βρέθηκε καμία βάση. Αφήστε τώρα τι δείχνουν. Δεν βρέθηκε καμία βάση και κανένα τούνελ στο νοσοκομείο. Υπό το βάρος των αντιδράσεων βγήκαν έξω από το νοσοκομείο. Από ό,τι διαβάζω, έχουν πάει, είναι γύρω-γύρω από το νοσοκομείο, είναι μπουλντόζες εκεί πέρα, δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν. Πάντως παραμένουν μέσα στο συγκρότημα το νοσοκομείο πολλές χιλιάδες κάτοικοι της Γάζας που έχουν καταφύγει εκεί. Δεν λειτουργεί φυσικά το νοσοκομείο. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες συνέλαβαν δύο εσωτερικούς μηχανικούς στο νοσοκομείο Αλ-Σιφά, που οι συνδευθέντες, ο ένας είναι ο μοναδικός μηχανικός της ηλεκτρογεννήτριας του νοσοκομείου και ο μοναδικός τεχνικός για τους σταθμούς οξυγόνου που είναι παρόν στο νοσοκομείο. Νωρίτερα, δημοσιογράφος που συνεργάζεται με το γαλλικό πρακτορείο ανέφερε ότι τα Ισραηλινά στρατεύματα αποσύρθηκαν από το νοσοκομείο. Ο ΠΟΗ είπε ότι είναι απαράδεκτη επιχείρηση στο νοσοκομείο. Καλά, τώρα τι να σας πω, η Αμερική λέει εμείς δεν δώσαμε πράσινο φως, γιατί η Χαμάς κατηγόρησε ότι της είπα ότι έδωσα πράσινο φως. Πώς δεν δώσατε, κύριε, στην ΟΑΣΗ το πράσινο φως, όταν λέτε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει βάση της Χαμάς στο νοσοκομείο? Πράσινο φως είναι αυτό? Τι είναι ανάγκη, πρέπει να πάρεις ένα πράσινο φωτάκι να τα ανάψεις? Τι είναι αυτό δηλαδή? Τώρα μην δουλευόμαστε, μεγάλη χώρα είστε, είστε το παντοδύναμο κράτος στον πλανήτη, πρέπει να κρατήσουμε και ένα επίπεδο, έτσι. Λοιπόν, στην ουσία υπήρχαν κάποιες σε Ισραηλινά μέσα. Το Ισραήλ παραδέχεται ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν σύραγγες κάτω από το νοσοκομείο Αλ-Σιφά. Είναι όλα σκυροδετημένα. Έχουν περάσει εβδομάδες και οι Ισραηλοί δεν έχουν βρει ακόμα ούτε ένα τούνελ ή όμηρο, που λέγανε υπάρχουν όμηροι κτλ. Τώρα, το Ισραήλ απέτυχε για άλλη μια φορά να αποδείξει αυτό που ισχυρίζεται εδώ και εβδομάδες. Θεατρινισμούς αποκάλεσε ο ηγέτης της Χαμάς, Μπασέμ Ναΐμ, τους Ισραηλινούς ισχυρισμούς για τον εντοπισμό όπλων στο νοσοκομείο Αλ-Σιφά. Ο Ναΐμ χαρακτήρισε τους Ισραηλινούς ισχυρισμούς φάρσα, προσθέτοντας ότι δεν αποκλείει την πιθανότητα ο στρατός να έφερε όπλα και να τοποθέτησε στο νοσοκομείο. Τα στοιχεία που παρουσίασε ο στρατός είναι γελία και άχρηστα. Το Ισραήλ απέτυχε για άλλη μια φορά να αποδείξει αυτό που ισχυρίζεται εδώ και εβδομάδες. Ο στόχος του εχθρού είναι να ασκήσει πίεση στα νοσοκομεία και στο ιατρικό προσωπικό και να εκτοπίσει τον πληθυσμό, δήλωσε αναλυτικά ο ηγέτης της Χαμάς, ηγετικός στέλεχος της Χαμάς, το Αλ Τζαζίρα. Νωρίτερα, ο στρατός του Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι εντοπίστηκαν όπλα της Χαμάς στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, κατά τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, στο χώρο για τις μαγνητικές τομογραφίες. Εντοπίστηκε επίσης στρατιωτικός και τεχνολογικός εξοπλισμός της Χαμάς. Λοιπόν, εδώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Ακούστε, διαβάζω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρακολουθώ αυτήν την οπαδοποίηση. Δηλαδή, το 70-80% είναι 100% υπέρ του Ισραήλ και 100% εκ των πραγμάτων κατά των Παλαιστινίων, άσε τη Χαμάς. Σηκώνει κάποιος μια Παλαιστινιακή σημαία, τον ταυτίζουμε με τη Χαμάς. Μα δεν είναι το ίδιο. Η σημαία της Χαμάς, για να συνεννοούμεθα, είναι αυτά τα
ραβουργήματα, αραβικά τα γράμματα που είναι από το Κοράνι. Δεν είναι η Παλαιστινιακή σημαία της Παλαιστινιακής Αρχής. Άρα όποιος σηκώνει σημαία της Παλαιστίνης δεν είναι υποστηρικτής της Χαμάς. Για να είναι υποστηρικτής της Χαμάς πρέπει να σηκώνει τη σημαία της Χαμάς. Εν πάση περιπτώσει. Άρα εδώ το έχουμε ξαναπεί. Σε αυτή την ιστορία δεν μπορεί να έχει ένας δίκιο. Έτσι δεν είναι? Κάτσε τώρα, μην τρελαθούμε. Όταν στις αρχές του 20ου αιώνα, δεν ξέρω αν ήταν το 5% οι Εβραίοι, αν αποτελούσαν το 5% της Παλαιστίνης, με διάφορες μεθοδεύσεις, τα έχουμε πει, Αβδουλχαμίτ και τα λοιπά, απέκτησαν κράτος. Αναγνωρίζουμε, πιστεύω, όλοι οι Έλληνες, το δικαίωμα στο Ισραήλ να έχει κράτος. Όμως αυτό το κράτος με τον τρόπο που δημιουργήθηκε, δημιούργησε αυτή την άγκμπα το 48 που είχαμε στρατιές προσφύγων, την έξοδο των Παλαιστινίων από τα σπίτια τους δηλαδή, και από εκεί και μετά αρχίζει η περιπέτεια. Όταν είσαι εξόριστος και ζεις πρόσφυγας, δεν μπορεί να έχεις άδικο. Θέλω να πω ότι έχουν τα δίκια τους και οι Ισραηλινοί, με όσα συνέβησαν, έχουν τα δίκια τους και οι Παλαιστίνοι. Σε ό,τι αφορά τη Χαμάς, η Χαμάς δεν γεννήθηκε, δεν έπεσε από τον ουρανό. Είναι το αποτέλεσμα. Κάποιες συνθήκες δημιούργησαν τη Χαμάς. Και τα έχουμε πει αυτά, και κάποιος στο Ισραήλ και τον Νετανιάχου τον βόλευε η Χαμάς μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Στις 7 Οκτωβρίου, γιατί η Χαμάς ήθελε να εξαλειφθεί το Ισραηλινό κράτος, και αυτό ήταν το άλοθε του Νετανιάχου, σου λέει εσύ να τα λες αυτά, για να μην ενωθεί ποτέ η Δυτική Όχθη με τη Γάζα, για να μην γίνει το Παλαιστινιακό κράτος. Γιατί δεν ήθελε και ο Νετανιάχου το Παλαιστινιακό κράτος. Δηλαδή, από διαφορετικές αφετηρίες ο καθένας είχαν τον ίδιο στόχο. Και έτσι τον βόλευε. Έχουμε πει, τα άκρα συναντώνται πάντα, έτσι, πάντα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ανάγκη. Τώρα, κανένας λογικός άνθρωπος σε αυτή τη γη, εκτός από τους φανατισμένους από το Ισλάμ, δεν είναι σύμφωνος, όχι δεν είναι σύμφωνος. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην καταδικάζει τις βαρβαρότητες που έκαναν η εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, σε αυτά δεν υπάρχει άνθρωπος. Από εκεί και μετά όμως, δεν σημαίνει αυτό ότι θα καθίσεις και θα χειροκροτάς κάθε ενέργεια που κάνει το Ισραήλ με περίπου 2.000 νεκρούς. Κάθισε τώρα, άνθρωποι είμαστε έτσι, άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε αυτά που κυκλοφορούν στη ζούγκλα, που αυτά μερικές φορές είναι καλύτερα από τους ανθρώπους. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η κατάσταση με τον οπαδισμό, με την Ουκρανία τα ίδια είδαμε. Τα ίδια είδαμε και έφαγα και πολύ βρυσίδι, λες και, δηλαδή εγώ που στήριξα τη βάση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Αλεξανδρούπολη, πρώτος με κόστος με έβρεσαν διάφοροι από εδώ και το υποστήριξα με θέσεις γιατί. Μετά ήμουν αντίθετος να στείλουμε όπλα στην Ουκρανία. Γιατί? Για το συμφέρον των Ελλήνων της Μαριούπολης αλλά και των Ελλήνων της Ρωσίας. Ό,τι έκανε το Ισραήλ δηλαδή. Και μετά άρχισε ο παθισμός. Ή από εδώ ή από εκεί σημαίες ο ένας Ουκρανικές, ο άλλος Ρώσικες. Υπάρχει κανένας λόγος? Είπαμε, εμείς θα υποστηρίζουμε την αλήθεια, που είναι δύσκολο να τη βρεις έναν πόλεμο, το δίκαιο, και αυτό είναι δύσκολο, είπαμε ο καθένας, και το σωστό, και αυτό είναι δύσκολο. Αλλά αν επιδιώκεις να υποστηρίξεις αυτό, δεν γίνεις οπαδός. Εντάξει. Και το εθνικό συμφέρον. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ενώ ακόμα και ο Biden, χθες το είπαμε, ότι είπε περιμένετε, ερχόμαστε στους ομήρους, υπάρχουν κάποια σύννεφα πάνω από τη συμφωνία, γιατί η Χαμάς βάζει κάποιους όρους και το Ισραήλ δεν θέλει να τους δεχτεί. Για να δούμε λίγο ποιοι είναι οι όροι. Ακούστε εδώ. Αγκάθι. Στην τελική υπογραφή της συμφωνίας αποτελούν το αίτημα της Χαμάς για πενθήμερη κατάπαυση των πυρός, ενώ το Ισραήλ λέει 3 μέρες. Η Χαμάς λέει 5. Το αίτημα της Χαμάς να μην πετούν ντρόνς όταν θα απελευθερωθούν οι όμεροι, για να μην αποκαλυφθούν οι είσοδοι, έξοδοι από τις σύραγγες. Γιατί άμα υπάρχουν τα ντρόν από πάνω, από όπου τα βγουν οι όμοιροι, θα πούν εκεί είναι οι σύραγγες, εκεί θα βαρέσουν και θα...
Και το τρίτο, το αίτημα της Χαμάς να επιτραπεί η σύνδεση της Βόρειας με την Νότια Γάζα. Το Ισραήλ αντιτάσσεται στεναρά σε αυτά τα τρία αιτήματα. Τέλος πάντων, επαναλαμβάνω, όσο βαρύ έγκλημα ήταν, βαριά εγκλήματα ήταν αυτά που έκαναν οι εισβολείς της Χαμάς στο Ισραήλ, άλλο τόσο βαρύ έγκλημα είναι η Όμηρη. Να κρατάς ομήρους όλους τους ανθρώπους, ιδίως όμως παιδιά, και εδώ διαβάζω μία έγκυος, γέννησε χθες ενώ ήταν σε κατάσταση ομηρίας. Συγγνώμη, τώρα για τους στρατιώτες, εντάξει τι να πω τώρα εκεί στον πόλεμο, από το να τον σκοτώσεις τον παίρνεις εχμάλωτο, δεν θεωρείται και όμερος, εχμάλωτος είναι, εχμάλωτος πολέμου. Πες. Τι παίρνεις παιδιά, γυναίκες, έγκυο γυναίκα να γεννήσει εκεί, αυτά τα παιδιά τόσες μέρες εκεί κάτω, μέσα στα σκοτάδια, τα τραύματα. Εντάξει, άρα μακάρι να γίνει αυτή η συμφωνία, να φύγουν οι γυναίκες και τα παιδιά από την ομηρία, να φύγουν και οι γυναίκες και τα παιδιά. Εξίσου βαρύ είναι να είσαι στη φυλακή όταν είσαι παιδί, από τις Ισραηλινές φυλακές, για να δούμε έστω και μία χαραμάδα ελπίδας σε αυτόν τον πόλεμο. Μια χαραμάδα. Μακάρι. Λοιπόν, ο Γιαΐρ Λαπίν, ηγέτης της αντιπολίτευσης, είπε σήμερα ότι υπάρχουν βουλευτές στο κόμμα του Λικούτ, που είναι του Νετανιάχου, που συμφωνούν να φύγει ο Νετανιάχου και θα συμμετέχουμε και εμείς, το κόμμα του Γιαΐρ Λαπίν, σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, γιατί δεν μπορεί να κάνει τον πόλεμο, δεν είναι ικανός κτλ. Και από το Λικούντ είχαμε επίσημα ανακοίνωση από τον Νετανιάχου ότι είναι ντροπή εν καιρό πολέμου να τίθενται τέτοια ζητήματα διχαστικά. Και οι δύο έχουν τα δίκαια τους και εδώ. Εν καιρό πολέμου τώρα είπαμε, όταν περνάς το άλογο με το κάρο από το ποτάμι, δεν αλλάζεις άλογο ενώ είναι μέσα στο ποτάμι, περιμένεις να περάσεις το ποτάμι και μετά αλλάζεις το άλογο. Αυτά παλιά που είχαμε τα άλογα, τα κάρα και τα ποτάμια όταν δεν υπήρχαν τα γεωφύρια. Μια φορά θα σας πω την ιστορία, τι έκανε ο παππούς μου επί 20 χρόνια στο ποτάμι του χωριού μου, πώς περνούσε τα αυτοκίνητα όταν έμεναν μέσα στο ποτάμι. Αλλά θα το πούμε σε μια άλλη. Λοιπόν, ο Νετανιάχου. Τον κατηγόρησε ότι είναι κράτος τρομοκράτης στο Ισραήλ και τα λοιπά και απάντησε, πάλι δεν απάντησε καλά. Πάλι μετριοπαθώς απάντησε, για Νετανιάχου όπως τον ξέρω, έτσι. Σύμφωνα με τον απαντώντας τον Νετανιάχου, σύμφωνα με τη Χαρέτς, απαντώντας τον Ερντογάν, είπε ότι βομβάρδισε τουρκικά χωριά, κουρδικά δηλαδή, και αυτό ακόμα φοβούνται να το πούνε οι Ισραηλοί. Γιατί? Οι αμαρτίες από το παρελθόν σας βαρύνουν, έτσι. Πείτε το για να εξηλαιωθείτε. Λοιπόν, δεν μπορεί να κατηγορεί, λέει, το Ισραήλ, δεν έχει το ηθικό δικαίωμα να κατηγορεί το Ισραήλ, διότι αυτός είναι που βομβάρδισε τουρκικά κουρδικά χωριά μέσα στη χώρα του. Δεν θα δεχθούμε κηρύγματα ηθικής από αυτόν, ο οποίος υποστηρίζει και τρομοκρατικές οργανώσεις, τη Χαμάς. Το ίδιο και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ελί Κοέν. Όσοι φιλοξενούν τρομοκράτες και ενθαρρύνουν τρομοκρατικές οργανώσεις δεν θα κάνουν κήρυγμα ηθικής στο Ισραήλ. Κατηγόρησε ο Κοέν τον Τούρκο πρόεδρο ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και βρίσκεται για άλλη μια φορά στη λάθος πλευρά της ιστορίας μετά την εξίμνηση των σφαγών στο Ιράν, το Λίβανο, τη Συρία και την Ιεμένη. Το κράτος του Ισραήλ είναι ένα κράτος δικαίου που λειτουργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει τον πόλεμο κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, που είναι χειρότερο από το Ισλαμικό κράτος. Λοιπόν, ένα άλλο πράγμα τώρα, το έχουμε πει εδώ, έτσι. Έριξαν φυλάδια στη διάρκεια της νύχτας σε 4 πόλεις στη Νότια Γάζα. Δηλαδή, στην αρχή του πολέμου με την εισβολή τους είπαν φύγετε από τη Βόρεια Γάζα, από την πόλη της Γάζας. Πάτε στη Νότια Γάζα. Τώρα τους λένε φύγετε και από τις 4 πόλεις. Πού να πάνε οι άνθρωποι? 2 εκατομμύρια στηβάχτηκαν στη μισή Γάζα. Τώρα τους λέτε φύγετε από τις 4 πόλεις. Πού να πάνε? Μετά θα μπείτε σε αυτές τις πόλεις, μετά θα πείτε φύγετε και από εκεί που είστε. Πού να πάνε? Εντάξει, τώρα έριξαν φυλάδια, λέει. Επίσης κατέλαβαν το λιμάνι της Γάζας, στο οποίο λιμάνι εκπαιδεύονταν οι πεζοναύτες και ναυτικές δυνάμεις της Χαμάς.
Λοιπόν, πάμε στο τέταρτο θέμα. Δεν υπάρχει μια ύφεση και στο θέμα του Λιβάνου και στην Ιεμένη είχαμε κάτι μόνο, αλλά και στο Συρία και στο Ιράκ. Έχουμε κάποιες φιλοεπιθέσεις, αλλά αυτό που βλέπαμε πριν μια εβδομάδα δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να σας πω τι σημαίνει αυτό. Το προδιαγράψαμε χθες ότι το Ιράν βγάζει την ουρά του έξω από τον πόλεμο, λέει εγώ δεν θα κάνω πόλεμο για σένα. Η Χεσμολά το ίδιο, άλλωστε το έχουμε πει αυτό, υπάρχει και άρθρο. Κανείς δεν θέλει, και βιβλίο, τέτοιο εκπομπή. Κανείς δεν θέλει αυτόν τον πόλεμο. Η Αίγυπτος δεν το θέλει, θα διαλυθεί. Η Ιορδανία δεν το θέλει, ενώ θα διαλυθεί η κυβέρνηση. Γιατί και αυτή θα έχει μεγάλο δίκτυο αστάθειας και η Ιορδανία. Η Χεσμολά δεν το θέλει, ο Λίβανος δεν το θέλει φυσικά. Η Χεσμολά δεν το θέλει, γιατί αν κατανόλωσε αυτά που έχει, μετά πώς θα τα αναπληρώσει. Τώρα είναι μια ισχυρή δύναμη, συνδιοικεί το Λίβανο. Ο Άσαντ δεν το θέλει, αυτό του λείπε. Το Ιράν δεν το θέλει με χίλια δυο προβλήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν το θέλουν αυτό το πόλεμο. Το Ισραήλ δεν το θέλει, ενώ το γενικευμένο. Θέλει να τελειώνει με τη Γάζα. Άρα, μάλλον αυτό επικράτησε, εκτός και αν γίνει κάτι άλλο τις επόμενες μέρες θα δούμε. Πάμε τώρα. Πλοίο του πολεμικού ναυτικού, τον είπα, κατέριψε μη επαδρομένο αεροσκάφος που προερχόταν από την Ιεμένη χθες Τετάρτη στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, το αντιτορπιλικό Thomas Hudner κατέριψε το μη επαδρομένο αεροσκάφος στις πρώτες πρωινές ώρες χθες Τετάρτη. Δεν διευκρίνησαν ωστόσο αν ήταν οπλισμένο ή πόσο κοντά έφτασε στο πλοίο προτού να καταρριφθεί. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που είπα καταρρύπτουν βλήματα ή μη επαδρομένα αεροσκάφη κοντά σε πολεμικά πλοία από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος. Είχε προηγηθεί σε ένα επιθέσεων με ντρόν και πυράβλους που εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης προς το Ισραήλ, που είχαν ως στόχο να ανοίξουν άλλο ένα μέτωπο, αν και απέχουν περίπου 1.600-1.700-1.800 χιλιόμετρα από το Ισραήλ, η Ιεμένη. Λοιπόν, πάμε στις διεθνείς αντιδράσεις. Διεθνή έρευνα ζητά το Κατάρ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ σε νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας, χαρακτηρίζοντας έγκλημα πολέμου την έφοδο στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών του Εμιράτου καταδικάζει στεναρά την επέμβαση στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα, την οποία θεωρεί έγκλημα πολέμου και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμφωνιών. Ζητά επίσης να διεξαχθεί η κατεπίγουσα διεθνής έρευνα με την αποστολή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, οι οποίοι θα αναλάβουν να ερευνήσουν τη στοχοποίηση νοσοκομείων από τον Ισραηλινό στρατό κατοχής. Παρεμπιπτόντως, το Κατάρ είναι η χώρα η οποία φιλοξενούσε τους Ταλιμπάν. Προτού τα βρουν με τους Αμερικανούς, εκεί έγιναν οι συνομιλίες και παραδώσουν το Αφγανιστάν στους Ταλιμπάν. Φιλοξενεί επίσης το Χανίγια. Πεντάστερα ξενοδοχεία, χλίδα κτλ. Όλα γνωστά. Την ίδια στιγμή φιλοξενεί και μεγάλη αμερικανική αεροπορική βάση. Πώς γίνονται όλα αυτά? Και τώρα ζητάει αυτά από το Ισραήλ. Πώς γίνονται όλα αυτά? Υπάρχει μια εξήγηση, το χρήμα. Όταν έχεις χρήμα, δεν μπορείς να σε εκβιάσει κανένας. Τι θα τους εκβιάσουν? Λοιπόν, διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκε χθες έξω από το εστιατόριο του Βανκούβερ, στο οποίο δειπνούσε ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό. Περίπου 10 αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο για να διαλύσουν τη διαδήλωση κτλ. Πάντως, προχθές Τρίτη, ο Πρωθυπουργός του Καναδά είχε απευθύνει έκκληση στο Ισραήλ να σταματήσει να σκοτώνει γυναίκες, παιδιά και ευρέφες στη Λωρίδα της Γάζας και είχε ζητήσει από τη Χαμάς να πάψει να χρησιμοποιεί αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες και να απελευθερώσει ανεφόρον τους ομήρους που κρατάει. Αυτή είναι η σωστή θέση. Και χτυπάς και τον ένα και τον άλλο όπου βλέπεις ότι είναι τα λάθη, και αυτή τη θέση νομίζω ότι εξέφρασε πριν από λίγο και ο Μιλόν εδώ. Ο Νετανιάχου οργίστηκε και είπε: οι πολιτισμένες δυνάμεις πρέπει να στηρίξουν το Ισραήλ για να νικήσει τη βαρβαρότητα της Χαμάς. Οργίστηκε με τη δήλωση. Πειράζουν αυτά. Υπάρχει ένα άρθρο, ένα έγγραφο στα χέρια του έχει το Πολίτικο,
γερμανικό άτυπο έγγραφο, το οποίο έχει ορισμένες προτάσεις, σενάρια για την επόμενη μέρα. Και λέει και πεθανότητες, έτσι, μία είναι να το κατοχή από το Ισραήλ, η άλλη είναι έλεγχος από την Παλαιστινιακή Αρχή ή από την Αίγυπτο, υπάρχει το σενάριο του ΟΗΕ στη λίστα, υπάρχουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ρόλο. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι η Γερμανία δραστηριοποιείται είναι μια είδηση, γι' αυτό και την αναφέρουμε. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, βρίσκεται στο Τελαβίβ, συνομίλησε εκεί και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Έλι Κοέν, αλλά και έγινε δεκτός και από τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζοκ. Είναι η δεύτερη φορά που βρίσκεται εκεί, πριν λίγες μέρες είχε πάει και στη Ραμάλα. Δείχνει μια διπλωματική κινητικότητα η Κύπρος για το σχέδιο Αμάλθια, όπου κυρίως το λιμάνι της Λάρνακας, που είναι και το αεροδρόμιο, θα καταφθάνουν με διάφορους τρόπους, ή πλωτά μέσα ή αεροπλάνα, η ανθρωπιστική βοήθεια, θα ταξινομούνται, θα ελέγχονται και από εκεί θα φεύγουν πλοία και θα πηγαίνουν, αφού συμφωνήσουν όλοι και Ισραηλοί και Παλαιστίνοι, θα πηγαίνουν εκεί που θα συμφωνήσουν. Άρα η Κύπρος παίζει ένα ρόλο, καλό είναι αυτό. Ο Biden, λάθος η κατοχή της Γάζας υπέρ της λύσης δύο κρατών και πάλι, αναφερόμενος στην επιχείρηση στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα, ο Biden εκτίμησε ότι το Ισραήλ παίρνει ρίσκο με αυτή την έφοδο, αλλά ένα πράγμα έχει αποδειχθεί. Η Χαμάς έχει γραφεία, όπλα, υλικό κάτω από αυτό το νοσοκομείο και υποπτεύουμε κι άλλα. Το πράσινο φως που λέγαμε. Εντάξει. Είπε για τους ομήρους ότι ελπίζω, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, ελπίζω να τους αφήσουν ελεύθερους. Λοιπόν, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είχαμε συμφωνία τελικά, οι Ρεπουμπλικάνοι τους ψήνουν το ψάρι στα χείλη, τους Δημοκρατικούς και τον Biden. Πάλι τώρα μέχρι τον Ιανουάριο, δηλαδή μαρτύριο της σταγόνας λέγεται αυτό. Ενέκριναν προϋπολογισμό για να μην μείνουν άνεργοι 4 εκατομμύρια δημόσιοι υπάλληλοι στο ομοσπονδιακό κράτος. Είδατε, 300 εκατομμύρια είναι η Αμερική, μόνο 4 εκατομμύρια υπαλλήλους έχει. Στο ομοσπονδιακό κράτος. Φυσικά υπάρχουν και οι πολιτιακοί, υπάρχουν και οι δημοτικοί, αλλά και από ό,τι φαίνεται, σε αυτό το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, δεν υπάρχει πρόβλεψη για τα 14 δισεκατομμύρια για το Ισραήλ, ούτε τα 60 τόσα εκατομμύρια για την Ουκρανία. Το χρέος των ΗΠΑ ξεπερνά τα 31 τρισεκατομμύρια δολάρια. 31-3. Αυτοί μας ξεπέρασαν και εμάς, μου φαίνεται. Λοιπόν, συνάντηση Biden-Xi Jinping. Είχαν κάποιες συμφωνίες. Η μία είναι να αποκατασταθούν οι στρατιωτικοί διαβλοί. Διακόπηκαν με την επίσκεψη της Νάνση Πελόζη, της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, στην Ταϊβάν τον Αύγουστο του 2022, και είπαμε ότι θα πάρει αξιόπιστα μέτρα η Κίνα για να μειωθεί σημαντικά η παραγωγή και η διακίνηση μιας ουσίας, η οποία όταν την παίρνει σε στέλνει σε 7 ουρανούς. Τέθηκαν μια σειρά από ζητήματα, βρίσκονται σε αντιπαράθεση στα θέματα του εμπορίου, της ασφάλειας του κυβερνοχώρου, θαλάσσια ασφάλεια, ανθρώπινα δικαιώματα, Ταϊβάν, αλλά αυτά μάλλον θα τα δούμε στο μέλλον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Κίνα, ξανά από την αρχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συμφώνησαν να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες για το κλίμα μετά από μια παύση πολλών χρόνων και αποφάσισαν να συζητήσουν για την τεχνητή νοημοσύνη, σχηματίζοντας κοινή ομάδα ειδικών. Είχαμε πρόβλημα, είπαν, ο πλανήτης είναι αρκετά μεγάλος ώστε και οι δύο χώρες μας να ευημερήσουν, είπε ο Σι στον Biden, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες δεν γίνεται να γυρίσουν την πλάτη η μία στην άλλη.
Ο ΣΥ μετά τη συνάντηση με τον Μπάιντεν χαρακτήρισε τους δεσμούς ΗΠΑ-Κίνας την πιο σημαντική διμερή σχέση στον κόσμο, σύμφωνα με δημοσίευμα του κρατικού ειδησιογραφικού πρακτορείου Σύγχουα της Κίνας, που ανέφερε επίσης ότι οι δύο χώρες πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Σε ερώτηση, μετά έδωσε συνέντευξη τύπου ο Μπάιντεν, το ρώτησαν προβοκατόρικα αν επιμένεται ότι είναι δικτάτορας. Εκεί την είπε, λέει, ναι, επειδή κυβερνά μια χώρα που είναι κομμουνιστική, δηλαδή τον είπε στην ουσία δικτάτορα. Είχαμε μια απάντηση από την Κίνα, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω, αυτό μάλλον ήταν αχρίαστο. Λοιπόν, πάμε. Ο Μπάιντεν προσπαθεί να πείσει τον ΣΥ να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από το Ιράν. Η Κίνα σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων πετρελαίου από το Ιράν, εισήγαγε κατά μέσο όρο 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα ιρανικό πετρέλαιο τους 10 μήνες του 23, ποσοστό 60% υψηλότερο από τις αγορές ρεκόρ από τη χώρα πριν από τις νέες κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ το 1918 στην Τεχεράνη. Μια άλλη πολύ σημαντική δήλωση. Η Κίνα δεν θα ξεκινήσει καμία ένοπλη σύγκρουση σε καμία χώρα, δήλωσε χθες Τετάρτη ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζίνπινγκ, έπειτα από μία σύνοδο κορυφής με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν. Όποιο και αν είναι το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο μπορεί να φτάσουμε, ουδέποτε θα επιδιώξουμε την ηγεμονία ή την επέκταση και δεν θα επιβάλλουμε ποτέ τη βούλησή μας σε άλλους, είπε ο Σι απευθυνόμενος σε επιχειρηματίες του Σαν Φρανσίσκο. Η Κίνα δεν επιδιώκει σφαίρες επιρροής και δεν θα κάνει ούτε θερμό ούτε ψυχρό πόλεμο σε οποιαδήποτε χώρα. Δεν είπε, την Ταϊβάν δεν τη θεωρεί ξένη χώρα. Εκείνο δεν αποκλείεται, είναι η προσωπική μου άποψη. Πιστεύω πως από τη στιγμή που θα ανοίξει η πόρτα των συνοαμερικανικών σχέσεων δεν πρόκειται να ξανακλείσει, είπε ο ΣΥ. Πολύ τέτοιο τον βρίσκω. Η μεγάλη ανανέωση του κινέζικου έθνους δεν μπορεί να γίνει χωρίς ένα ειρηνικό και σταθερό διεθνές περιβάλλον, είπε ο ΣΥ. Η Κίνα δεν πρόκειται να μπει στην παλιά οδό της απεικιοκρατίας και της λαϊλασίας, ούτε να πάρει τον κακό δρόμο της ηγεμονίας. Πολύ καλά τα ακούω για να είναι αληθινά πάντως. Λοιπόν, υπάρχει μια επιστολή του Μπιν Λάντεν, υπάρχει και στην ιστοσελίδα μας, διαβάστε, την είχε στείλει το 2002 στην Αμερική. Λέει κάποια πράγματα μέσα που μας μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργούν αυτοί οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί σε κάποιες ιδεολειψίες, θρησκοληψίες και είναι ικανή για όλα. Διαβάστε την, έχει ενδιαφέρον. Απαράδεκτη θεωρεί η Μόσχα την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ εν μέρη ή με οποιαδήποτε μορφή. Είτε πρόκειται για ορισμένες περιοχές της Ουκρανίας, είτε σε οποιαδήποτε μορφή, η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ είναι απαράδεκτη διαδηλωσία, είπε η Ζαχάροβα στους δημοσιογράφους. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί ο Ρασμούσεν, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ από το 2009 έως το 2014, που είχε και συνεργασία με το Γερμάκ, συζήτησαν αυτό το μοντέλο. Να μπει, χωρίς να παγώσει ο πόλεμος, να μπει η Ουκρανία, το ελεύθερο κομμάτι, αυτό που ελέγχει δηλαδή η Ουκρανία, να μπει στο ΝΑΤΟ και έτσι να αποτραπεί η επιθετικότητα της Τουρκίας εναντίον της υπόλοιπης Ουκρανίας. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, ότι αν δεν αντέξουν οι Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις, αν δεν δώσουν οι Αμερικανοί όπλα, σε 2-3 εβδομάδες πέσαμε, έτσι. Σου λέει θα πάρουν τη μισή Ουκρανία. Για να αποτραπεί αυτό, λέει ελάτε να βάλουμε τη μισή Ουκρανία, αυτή που είναι ελεύθερη τώρα, στο ΝΑΤΟ, γιατί μετά αν συνεχίσει την επίθεση η Ρωσία θα επιτεθεί σε ανατολικό έδαφος. Και γι' αυτό έχουμε την... Τώρα, τρία... Ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη στον Εύξηνο Πόντο και στον Μπριάνσκ ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ότι κατέριψαν τα αντιαεροπορικά συστήματα. Έχουμε εδώ τις 15 Νοεμβρίου όλη την αναφορά του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας που λέει διάφορα πράγματα. Ο Μπορέλ ανακοίνωσε, υπέβαλαν πρόταση ο Μπορέλ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 12ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Σεργέι Γκλαζίεφ, πρώην σύμβουλος του Πούτιν. Το νόμισμα των BRICS δεν βασίζεται μόνο σε ένα καλάθι εθνικών νομισμάτων των χωρών μελών,
αλλά και σε ένα καλάθι εμπορευμάτων ανταλλαγής. Το μοντέλο δείχνει ότι αυτό το νόμισμα θα είναι πολύ σταθερό και πολύ πιο ελκυστικό από το δολάριο, τη λίρα και το ευρώ, τη λίρα της Αγγλίας. Ο Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι ο νέος υπουργός εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάμερον, έφτασε στο Κίεβο και έβαλαν και ένα βίντεο, το είδαμε. Λοιπόν, έχουμε την, είπαμε ότι στη Χερσόνα, την περιφέρεια της Χερσόνας, την εκείθεν του Δνίπερο, δηλαδή την δυτικός του Δνίπερου ποταμού την ελέγχει η Ουκρανία, την ανατολικός την ελέγχει η Ρωσία. Όμως πέρασαν, ανέπτυξαν προγεφύρωμα ανατολικών στουρού του Δνίπερου ποταμού η Ουκρανή, και αυτό το προγεφύρωμα είναι επικίνδυνο για τους Ρώσους, επειδή σε αυτή την περιοχή δεν έκαναν άμυνα, είχαν τον Δνίπερο, εκεί αν διευρύνουν τα προγεφυρώματα που έκαναν και φέρουν δυνάμεις ανατολικά το Δνίπερο, επειδή δεν υπάρχει οργανωμένη αμυντική περιοχή, μπορούν να φτάσουν στην Κρυμαία, λένε τα σχέδια. Οι Ρώσοι λένε ότι εκεί θα τους σταματήσουμε, γιατί δεν έχουν και προσανατολισμένες δυνάμεις εκεί. Σύμφωνα με εκτιμήσεις Ουκρανών ερευνητών, 25.000 στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ η New York Times τον Αύγουστο και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούσαν ότι είναι 70.000 είναι οι νεκροί Ουκρανοί στρατιώτες. Υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις και πάνω από 100.000 είναι οι τραυματίες, που αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε μία ανάλυση για ποιο λόγο ο Ερντογάν επιτίθεται στο Ισραήλ. Δεν προλαβαίνουμε να τη διαβάσουμε σήμερα, γιατί πρέπει να πούμε το θέμα μας. Θα τα αφήσουμε για αύριο πάλι. Είπαμε, στίβες γίνονται τα αυριανά, αύριο. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης πήγε στη Ραμάλα, συναντήθηκε με τον Παλαιστίνιο Υπουργό Εξωτερικών Ριάντ Αλ Μαλίκη και έγινε δεκτός από τον Παλαιστίνιο Πρωθυπουργό Μοχάμεντ Σαγέντ. Φυσικά, επειδή δεν υπήρχε στο πρόγραμμα, στην επιστροφή προσγειώθηκε στο Μπεν Γκουριόν το αεροδρόμιο, αλλά επιστρέφοντας από τη Ραμάλα συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, τον Ελί Κοέν. Τώρα πάμε και στο τελευταίο μας θέμα. Λοιπόν, τελευταίο θέμα. Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ξέρετε, μαθαίνουμε, αν μη τι άλλο, έχουμε μια μεγάλη επιτυχία. Η ελληνική πλευρά σε συνομιλίες με την τουρκική κατορθώνει και κρατάει το σώμα της Χριστό. Δεν μαθαίνουμε τίποτα από την ελληνική πλευρά. Οι διαρροές είναι με το σταγμονόμετρο. Ό,τι μαθαίνουμε από τους Τούρκους θα μαθαίνουμε. Κρατηθείτε λοιπόν. Πάμε. Μαρία Ζαχαράκη από την Κωνσταντινούπολη. Ο μαραθώνιος του προϋπολογισμού συνεχίζεται στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση και ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Γιασάρ Γκουλέρ, παρουσιάζοντας την Επιτροπή Σχεδίου και Προϋπολογισμού τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας για το 2024, αναφέρθηκε με πολύ θετικά λόγια στις σχέσεις με την Ελλάδα, αν και δεν ξέχασε να πει ότι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας είναι πάντα παρόν. Άρα, η Ελλάδα δεν έθεσε ως προϋπόθεση ακυρώστε τη γαλάζια πατρίδα για να πάμε ένα βήμα μπροστά. Άρα, και καλές σχέσεις η Ελλάδα με την Τουρκία, παρόντος παρούσες της γαλάζιας πατρίδας. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά, πώς τη λύσατε αυτή την εξίσωση, πέστε μας και εμάς. Ο Τούρκος Υπουργός μίλησε για τη συνάντηση στην Άγκυρα για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων αξιωματούχων τη Δευτέρα και υπογράμμισε ότι πιστεύουμε ότι διανύουμε μια ιστορική περίοδο ανάπτυξης σχέσεων με την Ελλάδα. Μια προσέγγιση προσανατολισμένη στη λύση και μια ειλικρινής και επικοδομητική σχέση θα ωφελήσει και τις δύο χώρες. Επισήμανε ότι υπήρξε μια θετική περίοδο στις σχέσεις με την Ελλάδα ως αποτέλεσμα των επισκέψεων και των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τους σεισμούς και συνέχισε ως εξής ο Γκουλέρ. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας να διατηρήσουμε αυτήν τη θετική ατμόσφαιρα με την Ελλάδα. Στόχος μας είναι να επιλύσουμε τα προβλήματά μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Προβλήματα, όχι ένα, που λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τα προβλήματα είναι οι Τούρκοι. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, τις σχέσεις καλής γειτονίας και το πνεύμα της συμμαχίας. Τι σχέση έχει το πνεύμα της συμμαχίας με το Διεθνές Δίκαιο, δεν σου φτάνει μόνο το Διεθνές Δίκαιο? Καλή γειτονία, τι σχέση έχει, δηλαδή είμαστε καλή γειτονία, να σου δώσω εγώ την αυλή μου?
Στις συνομιλίες μας ήρθαν στο προσκήνιο τα ζητήματα της μείωσης της έντασης στο Αιγαίο, η οποία προκαλείται από τις τουρκικές προκλήσεις, αλλά της διατήρησης των διάβλων του διαλόγου, ανοιχτούς και της επίλυσης των προβλημάτων στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας. Εδώ έφυγε το διεθνές δίκαιο. Στο πλαίσιο αυτό, οι στρατιωτικές μας δραστηριότητες στο Αιγαίο μειώθηκαν αμοιβαία. Δηλαδή, τι έγινε? Αυτό που επιδίωκαν οι Τούρκοι από τη δεκαετία του 70. Ό,τι δικαιώματα έχουν οι Έλληνες στο Αιγαίο θα έχουμε και εμείς. Άρα, μην κάνετε εσείς ασκήσεις να μην κάνουμε και εμείς. Εξομοιωθήκαμε. Εξισώθηκαν τα δικαιώματα μας στο Αιγαίο. Έτσι. Και καταβλήθηκαν προσπάθειες να διατηρηθεί η ένταση στην περιοχή μας σε χαμηλά επίπεδα. Ως δύο γείτονες, έχουμε πάντα εκφράσει την αποφασιστικότητά μας να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα μεταξύ μας μέσω αμοιβαίου διαλόγου ειρηνικών μεθόδων, σεβόμενοι ο ένας τα δικαιώματα του άλλου και στο πνεύμα της συμμαχίας. Είπε για τη συνάντηση, οι συνομιλίες των αντιπροσωπιών, οι οποίες είχαν ανασταλεί για περισσότερα από δύο χρόνια, συνεχίστηκαν και στη συνάντηση επιτεύχθηκε συνένεση για τη συνέχιση των συνομιλιών αυτών το επόμενο έτος. Ο γειτονικός ελληνικός λαός θα πρέπει να είναι βέβαιος ότι η Τουρκία είναι υπέρ ενός ειρηνικού και ευημερούντος μέλλοντος με την Ελλάδα, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι ποτέ δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τα εθνικά μας συμφέροντα, ενώ προσπαθούμε για μια ειρηνική λύση. Θα ήθελα να εκφράσουμε σαφήνεια ότι, με σαφήνεια, αυτή είναι η υπογράμμιση, κύριε, του Υπουργείου Εξωτερικών, όχι αυτή που κάνατε χθες εσείς στην ανέξοδη. Ακούστε εδώ τι λέει. Θα ήθελα να εκφράσω με σαφήνεια ότι η αποφασιστικότητά μας για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στη γαλάζια πατρίδα είναι απόλυτη. Άρα, τι θα κάνουμε τώρα, θα κοιμηθούμε αγκαλιά με τη γαλάζια πατρίδα εδώ, όταν έρθει ο Ερντογάν? Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Απλά να κλείσω ως εξής. Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Για να οικοδομήσει την εμπιστοσύνη σημαίνει ότι αυτή η εμπιστοσύνη δεν υπάρχει. Κάποιος την τίναξε στον αέρα. Ποιος την τίναξε? Έκανε η Ελλάδα ενέργειες που τίναχθηκε στον αέρα εμπιστοσύνη? Έκανε η Τουρκία ενέργειες. Άρα τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης πρέπει να αφορούν τις ενέργειες της Τουρκίας. Δεν είναι έτσι όμως. Κάποιος άλλος υποχωρεί. Για παράδειγμα, η γαλάζια πατρίδα δεν είναι ένα μέτρο, μια κίνηση της Τουρκίας που τίναξε την εμπιστοσύνη στον αέρα? Πώς έχουμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης παρούσης της γαλάζιας πατρίδας? Ο ΕΟ, κύριε Δένδια που μου στείλε στο Λαλάκο, καλός διπλωμάτης, κύριε Γεραπετρίδη και κύριε Μητσοτάκη, πώς γίνεται οικοδόμηση εμπιστοσύνης παρούσης της γαλάζιας πατρίδας? Δώστε μια απάντηση. Καληνύχτα.